Πέντε πράγματα που πρέπει να κάνεις ως επιχειρηματίας, ειδικότερα αν είσαι και ιδιοκτήτης επιχειρήσεων, για να μπορείς να αυξήσεις και να βελτιώσεις, να αυξήσεις το πελατολόγιο σου και να βελτιώσεις τις τεχνικές πώλησης. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρεις ότι όταν πουλάς μια υπηρεσία θα πρέπει να την γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και να μπαίνεις σε βάθος στο θέμα που αντιμετωπίζει ο πελάτης σου. Πάμε να τις δούμε. Πρώτον, ποια είναι τα ωφέλη που προσφέρει η υπηρεσία σου. Θα πρέπει λοιπόν γρήγορα, όταν μιλάς με ένα πελάτη και σε ρωτάει «Ναι, γεια σας, καλησπέρα, για μια προσφορά πήρα, ναι, γεια σας, τιμή, ναι, γεια σας, έχω αυτό το θέμα», θα πρέπει να μπαίνεις με ερωτήσεις σε βάθος στο πρόβλημα και να μπορείς να κατανοήσεις γρήγορα ποιες είναι οι ανάγκες του πελάτη. Να τον κερδίσεις δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Πραγματικά σε πάρα πολλά τεστ που έχω κάνει με πελάτες μου, η αντιμετώπιση όταν μιλάνε με πελάτη και πολλές φορές έχω ακούσει είναι πραγματικά σε ένα πολύ ψηλό βαθμό δικπαιρωτική. Δηλαδή μιλάνε σαν να βαριούνται. Όταν λοιπόν σηκώνεις το τηλέφωνο και απαντάς σαν να βαριέσαι ή επειδή είσαι φορτωμένος με δικά σου προβλήματα, έχεις πολλή δουλειά, έχεις παραγγελίες, μιλάς στον πελάτη στο τηλέφωνο σαν να θέλεις να ξεμπερδεύεις, μην περιμένεις αυτός ο πελάτης μετά να έρθει εύκολα σε σένα. Θα πάρει κάποιον άλλο τηλέφωνο, ο οποίος θα μπει στο πρόβλημα και μπαμπάει. Δεύτερον είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που μπορεί να έχουν ανταγωνιστές σου. Η έρευνα του ανταγωνισμού που μπορείς να κάνεις μέσω του διαδικτύου, στις διαφημίσεις, στο performance των ιστοσελίδων του, πραγματικά είναι πάρα πολύ υψηλή σημασία. Όσο περνάει ο καιρός και αποκτάς εμπειρία στον κλάδο σου ή εφόσον την έχεις την εμπειρία, γνωρίζεις πάνω κάτω τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που κάνουν οι πελάτες σου και τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν. Όταν ξεκινάς από εκεί, τότε αποκτάς το πλεονέκτημα καθώς τον κερδίζεις. Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσεις ως ειδικό στον τομέα σου, να φαίνεται η εμπειρία στο λόγο σου, η παρουσία από τα έργα σου και γενικότερα να δείχνεις ότι το έχεις ξανακάνει πάρα πολλές φορές αυτό που σου ζητάνε. Και τελευταίο, να είσαι πάντα ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο σου και να γνωρίζεις ό,τι καινούργιο βγαίνει τεχνολογικά και κυρίως αν οι ανταγωνιστές σου το χρησιμοποιούν.